Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Επίτροπε, Your Excellencies, ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ μου Νικόλα. Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση για να απευθύνω χαιρετισμό σήμερα στην έναρξη των εργασιών του Cyprus Forum, στο οποίο συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες, έγκριτοι ομιλητές και ομιλήτριες από το χώρο της πολιτικής και όχι μόνο, την επιχειρηματική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και βεβαίως την κοινωνία των πολιτών. Οφείλω να συγχαρώ θερμά τον οργανισμό Οξυγόνο για την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία που έχει καταστεί πλέον θεσμός και βεβαίως θεσμικά έχει υποχρέωση η Βουλή των Αντιπροσώπων να στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τελεί λοιπόν η διοργάνωση του Cyprus Forum υπό την αιγίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ενδυνάμωση και στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, στην ενεργό πολιτότητα, ως αναπόσπαστο ακριβώς στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και επειδή αντιλαμβάνομαι, αγαπητή μου Μέλανη, ότι υπάρχει μετάφραση, θα μιλώσω πιο αργά γίνεται. Τα θέματα λοιπόν που έχουν επιλεγεί είναι κεφαλαιόδους σημασίας, καθώς βρίσκονται στον πυρήνα του κοινού μας οράματος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Εξού βεβαίως και ο τίτλος του φόρουμ που έχει επιλογή φέτος. Όπως εύστοχα είπε ο Νίκος Καζαντζάκης, σαν δε φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δε βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει. Και ομολογουμένως, η πανδημική κρίση δοκίμασε τις αντοχές όλων μας και κυρίως τις αντοχές του υγειονομικού και κοινωνικο-οικονομικού μας συστήματος. Όμως πιστεύω έντονα ότι αυτή η κρίση αποτελεί την ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν αστοχασμό και μια ενδοσκόπηση. Να τολμήσουμε να προβούμε σε αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ευρύτερες ρυθμίσεις, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις κοινές και ιδιαίτερες μας προκλήσεις. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ίσως υπό άλλες περιστάσεις να μην τολμούσαμε να προβούμε σε αυτές τις αναγκαίες αλλαγές ή να μην τολμούσαμε να προχωρήσουμε με τόσους γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Καινοτομίας. Οπότε η μετάβασή μας στην ψηφιακή εποχή έγινε με αναγκαίο βέβαια ρυθμό, με άμεσο ρυθμό, κάτι ίσως που να μην πράτταμε, αγαπητέ μου Υφυπουργέ, τόσο γρήγορα. Αντλώντας λοιπόν διδάγματα από την τρέχουσα κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι σίγουρη ότι θα αναδυθεί ισχυρότερη, ανθεκτικότερη και πιο αλληλέγγυα προς τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευάλωτες ομάδες. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών και ειδικότερα των νέων μας για κέρια ζητήματα που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη, όπως είναι η κλιματολογική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση, οι θέσεις εργασίας, το κράτος δικαίου, η μετανάστευση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτούμε ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε για την Ευρώπη, για την Ευρώπη του αύριο. Το σημαντικότερο δίδαγμα που αντλήσαμε, θεωρώ, από την πανδημία COVID-19, είναι βεβαίως η ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη, συνεργασία και συνέργεια. Και ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα, ότι ενωμένοι μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Οι οδυνηρές συνέπειες της πανδημίας κατέδειξαν τη σημασία του πολυμερισμού και της διακρατικής συνεργασίας, οδήγησαν στη δημιουργία αναγκαίων εργαλείων και μηχανισμών για μια συλλογική απάντηση σε μια πρωτοφανή αυτή τέτοια πρόκληση. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και αθεκτικότητας είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημική κρίση και στοχεύει στην επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και βεβαίως χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης. Η κρίση ανέδειξε ως κορυφές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών και προσφυγικών πιέσεων, την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να εγγυηθεί την υγεία και την ευημερία των πολιτών της, την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του αναπτυξιακού μας μοντέλου και αποκατάστασης των θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, μετά την ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, εγείρουν έντονες ανησυχίες για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των γυναικών και κοριτσιών και βεβαίως των μειονοτήτων. Και εδώ είναι η ευθύνη όλων μας,
όχι απλά να δείχνουμε την ευαισθησία μας για αυτά τα ζητήματα, αλλά με το ρόλο και την ιδιότητα που κατέχουμε, να μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε για να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα λίγο παραδίπλα από εμάς. Και δεν μπορεί η ευαισθησία μας να ξεκινά και να σταματά μόνο σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ευαισθησία μας, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι καθολικός, αναφέρετος και όπου μπορούμε να επηρεάσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται, θεωρώ, να είμαστε και είμαστε υπόχρεοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια. Είναι γι' αυτό το λόγο που και προσωπικά προς τους ομολόγους μου έχω απευθύνει επιστολή για αυτό το ζήτημα, αλλά και σε πρόσφατο συνέδριο που είχαμε στη Βιέννη, οι πρόεδροι όλων των κοινοβουλίων, ξέφρασα ακριβώς τη συγκεκριμένη άποψη, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι όπου ανήκουμε, ανά το παγκόσμιο, ακριβώς να μπορέσουμε να δείξουμε την στήριξή μας σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και να συμβάλλουμε με καταλυτικό τρόπο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, η επιτυχής υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και αθεκτικότητας είναι το σημαντικότερο ηχέγγυο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και πρέπει να αναλογιστούμε. Πού βρίσκεται σήμερα η εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι μόνο προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προς εμάς, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προς όλους τους θεσμούς. Και πώς επαναχτούμε το κύρος των θεσμών μας, πώς επαναχτούμε την αξιοπιστία των πολιτών και πρέπει να κερδίσουμε πίσω την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει να επιτευχθεί με δίκαιο τρόπο για τα άτομα εκείνα που θα απολέσουν τις θέσεις εργασίας τους στη συνεπία της σταδιακής κατάργησης της χρήσης ορυχτών καυσίμων, της απανθρακοποίησης της οικονομίας. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν πληγεί περισσότερο οι γυναίκες σε αυτή την πρωτόγνωρη πανδημική κρίση. Άρα η βέλτιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης είναι εξαιρετική σημασίας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει θεσμική υποχρέωση να ανταποκριθεί έγκαιρα σε όλα αυτά τα νομοθετήματα που θα πρέπει ακριβώς να ανταποκριθούν στο σχέδιο ανάκαμψης. Είναι γι' αυτό το λόγο που εργαζόμαστε άοκνα όλες οι επιτροπές μέχρι και το χρονικό ορόσημο του Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που ακριβώς θα διασφαλίσουν την Ευρωπαϊκή Κύπρο μας. Η ευημερία λοιπόν των Κύπριων πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για βιώσιμη ανάκαμψη. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή τη θετική δυναμική προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αυξημένη συνεισφορά του Κύπριου φορολογούμενος στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του βιωτικού του επιπέδου. Χρειάζεται ωστόσο να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε ριζικά το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Είναι επιτακτική ανάγκη για μετάβαση και των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι κέρια σημασίας προς επίτευξη ακριβώς του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα με χρονικό ορίζοντα το 2050. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκε πρόσφατο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, με υποσχόμενα πολλαπλά ωφέλη στους Κύπριους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της γνώσης, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τονώνουν την απασχόληση, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οπότε το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη παρέχει αξιόλογες ευκαιρίες για εμπερικοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Αγαπητές συμμετέχουσες, πρωταρχική προτεραιότητα μας είναι η άμεση επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες
και βεβαίως την επανένωση της πατρίδας μας σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας, προς όφερος του συνόλου των Κυπρίων πολιτών. Αυτό είναι το μέλλον που μας αξίζει και δικαιούται ο τόπος μας. Και χωρίς να μπορέσουμε να επανενώσουμε την πατρίδα μας, καμία άλλη μεταρρύθμιση δεν φαντάζει περισσότερο σημαντική. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, όμως θα εμένουμε μέχρι τέλους στις θέσεις μας, στις θέσεις αρχής, γιατί αυτό είναι το μέλλον που δικαιούται αυτός ο τόπος. Και πέραν των οδυνηρών συνεπειών που συνεχίζουμε να βιώνουμε, συνεπεία της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, έχουμε να διαχειριστούμε επίσης και ολόκληρη η Ευρώπη το θέμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Και δυστυχώς η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, διοχετεύει παράτυπους μετανάστες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των κατεχομένων και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Στις προηγούμενες μέρες είχα συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο για το ζήτημα αυτό και εύχομαι και ελπίζω σύντομα σε ό,τι αφορά το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα πρέπει να διασφαλιστεί έμπραχτα η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, γιατί η Κύπρος είναι η χώρα η οποία δέχεται τους μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές σε σχέση με τη γεωγραφική της έκταση. Πολύ σύντομα, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ και σε μια άλλη πολύ σημαντική διάσταση, που ήταν μια πολύ σημαντική θεματική και πέρσι στο φόρουμ σας και είμαι σίγουρη ότι θα αποτελέσει και φέτος, και είναι τα θέματα ισότητας. Ο δείχτης ισότητας των φύλων για το 2020 κατατάσσει την Κύπρο μας στην 21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα και για το εισόδημα και τη διαβίωση αποκαλύπτει ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι στο 21.3, πλήττοντας δυσανάλογα τις Κύπριες γυναίκες. Έχουμε δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, συνεπία και του εγκλισμού, της πανδημίας, και ακριβώς καταδεικνύεται ξεκάθαρα ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στις γυναίκες. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την ηγεσία συγκαταλέγεται στις κυριότερες προκλήσεις της χώρας μας στον τομέα της ισότητας στο φύλο. Δεν νοείται να έχουμε μόλις 8 γυναίκες από τις 56 στο Κοινοβούλιο, 11 με 13% στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καμία γυναίκα να μην συμμετέχει στην διαπραγματευτική ομάδα, οι ελάχιστες. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε ακριβώς να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να μην συμμετέχει το σύνολο της κοινωνίας μας σε όλα αυτά τα οποία λέγονται, σε όλες αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Άρα, χρειάζεται να καταρρύψουμε έμψιλα στερεότυπα και τις πατριαρχικές προκαταλήξεις που φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένες στις κρατικές, κομματικές και άλλες δομές και δυσκολεύουν την γυναικεία εκλογιμότητα. Άρα, είναι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης αποτελεί προσωπική μου έγνοια και βεβαίως αποτελεί προτεραιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Απαιτείται η υιοθέτηση μιας οριζόντιας και ολιστικής προσέγγισης, εφαρμογή εκεί που και που χρειάζεται νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, με την εισαγωγή ποσοστώσεων, βέλτιστων πρακτικών που υιοθετήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανέφερε ο κύριος Λούκολκ, κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει από μόνος του μια συμφωνία. Χρειάζεται μια ολόκληρη ορχήστρα. Και εύχομαι να συμμετέχουν όλοι και όλες σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για το μέλλον που αξίζει και θέλουμε να οικοδομήσουμε για την Κύπρο μας. Είναι και το χάσμα αμοιβών, είναι και ο διαχωρισμός στο φύλο στην εκπαίδευση, είναι η κατάρτιση, είναι η απασχόληση. Οπότε, προσωπικά και θεσμικά, θα συμβάλλουμε και θα ενθαρρύνουμε όσες περισσότερες γυναίκες και νέους να συμμετέχουν στην πολιτική και στην ηγεσία του τόπου μας. Θα κλείσω εδώ και θα συγχαρώ για ακόμα μια φορά τους διοργανωτές του Cyprus Forum. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα
σε όλες τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι εξαιρετικά παραγωγικές, θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανατροφοδόση της δημόσιας πολιτικής. Για ακόμα μια φορά θέλω να τονίσω ότι θα στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε θεσμικά τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι απαραίτητες για το μέλλον το οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε, το μέλλον που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Γιατί, όπως είπε προηγουμένως και ο Νικόλας, σε τέτοιες περιόδους κρίσης επιβάλλεται ο διάλογος, επιβάλλεται όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική την οποία αποκτούμε όταν με συνεργασίες αντιμετωπίζουμε την όποια μικρή ή μεγάλη πρόκληση. Οπότε κλείνω με ρητορική ερώτηση. Ποια είναι η Κύπρος που θέλουμε για το 2030? Ευχαριστώ πολύ.